η εσωτερική ανάγκη που καλύπτεις κάνοντας, παρουσιάζοντας αυτό το έργο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, ποιο είναι το καλλιτεχνικό πρόταγμα? Έχουμε χάσει λίγο τον βηματισμό μας και μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, αυτή την σύγχυση όλη, χάνουμε πολλές φορές και την ουσία των πραγμάτων. Οι Βάκχες είναι ένα έργο που σε πάνε κατευθείαν στην ουσία της ύπαρξης. Έχουν να κάνουν με την ιερότητα, έχουν να κάνουν με το κτίνος μέσα μας, έχουν να κάνουν με τον σεβασμό, έχουν να κάνουν με την οργή, με δυνάμεις που μας απασχολούν, με την δικαιοσύνη, με την ηθική, με τον ηθικισμό, με πολλά τα οποία μας απασχολούν σήμερα. Και είναι συγκλονιστικό να έρχεται μέσα από μια πορεία 2.500 χρόνων ένα έργο και να σε βρίσκει και να σου απαντά πράγματα που σε απασχολούν σήμερα ή να σου δημιουργεί ερωτήματα μεγαλύτερα από τα μικρά ερωτήματα που μπορεί να έχεις. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του αρχαίου δράματος, μία από τις μεγάλες αξίες του. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη αφορμή ποτέ για να ασχοληθεί κανείς με αυτό το θησαυρό όλο. Επίσης είναι ένας θησαυρός ο οποίος σου επιτρέπει, παρόλο που είσαι μικρός, που είσαι λίγος, σε όλους τους ανθρώπους επιτρέπει να μπουν μέσα στο μεγαλείο του το αρχαίο δράμα. Είσαι ευπρόσδεκτος πάντα εκεί και πάντα κάτι σου δίνει, κάτι βρίσκεις. Είναι όμως αυτό και μία ένδειξη ότι το ανθρώπινο είδος τελικά επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη? Εμείς βλέπουμε την πορεία της ανθρωπότητας σαν κάτι πολύ μακρύ και μεγάλο. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι ότι αν η ευτυχία είναι το ζητούμενο στη ζωή, λέω θα το είχαμε πετύχει. Τόσες χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος στη γη, αν αυτό είναι δηλαδή, θα είχαμε βρει έναν τρόπο να είναι όλοι ευτυχισμένοι και θα ήταν όλα καλά. Οπότε σκέφτομαι ότι μάλλον κάτι άλλο από την ευτυχία είναι. Αλλά από την άλλη μεριά συνειδητοποιώ πολλές φορές ότι είναι μια ανάσα όλες αυτές οι χιλιετίες του ανθρώπου στην γη. Μάλλον βιαζόμαστε. Απλά είναι πολύ μικρές οι ζωές μας και περιμένουμε ότι σε μια διάρκεια σχετική με την ζωή μας θα συμβούν συγκλονιστικά πράγματα και θα αλλάξει ο άνθρωπος, θα αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Αυτό λέει και ο Διόνυσος στις Βάκχες του, ότι πρέπει να σεβαστείς την φύση σου. Αυτό δεν αλλάζει. Το ιερό μέρος και το κτηνώδες μέρος που έχεις μέσα, που είναι μέρος της φύσης σου, οφείλεις να τα αναγνωρίσεις. Αλλιώς θα σε κατασπαράξουν. Οπότε δεν ξέρω, όταν μιλάμε για πρόοδο, σίγουρα προοδεύει ο κόσμος και η κοινωνία σε κάποια πράγματα, αλλά στα πολύ βασικά παραμένουμε ζώα, και δεν το λέω υποτιμητικά. Εννοώ ότι έχουμε μία φύση θνητή και ταυτόχρονα βαθιά και απέραντη, γιατί έρχεται μέσα από το DNA του κόσμου, ας πούμε, που δεν μπορούμε να την επηρεάσουμε και πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το τραγούδι, τι θέση έχει σε όλο αυτό? Το τραγούδι οφείλει να εκφράζει όλους τους κόσμους του ανθρώπου. Όχι να κάνει τον κόσμο καλύτερο υποχρεωτικά, αλλά τουλάχιστον να καθρεφτίζει αυτό που είμαστε. Αυτή είναι η μεγάλη του αξία. Και καθρεφτιζόμενοι δηλαδή οι ίδιοι, συνειδητοποιούμε πολλά πράγματα. Είναι ένα μεγάλο σχολείο το τραγούδι, χωρίς ποτέ να γίνεται διδακτικό. Σου μαθαίνει τόσα πολλά πράγματα, χωρίς ποτέ να σου λέει κάτσε κάτω και θα σου πω εγώ ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και μία ερώτηση σχετική με το Μέγαρο. Τι είναι για σένα το Μέγαρο σήμερα και ποια είναι η αντίδρασή σου απέναντι σε αυτή του τη διάθεση να κάνει μια συναυλία καθολικά προσβάσιμη? Το να κάνει καθολικά προσβάσιμη μια συναυλία το Μέγαρο Μουσικής είναι μεγάλη υπόθεση για όλη τη χώρα.
γίνεται μια αρχή στους κλειστούς χώρους, γιατί σε εξωτερικό χώρο έγινε άλλη μια συναυλία στο Θέατρο Χαλανδρίου το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που σε τέτοιον επίσημο οργανισμό γίνεται μια καθολικά προσβάσιμη συναυλία. Δηλαδή μια συναυλία που πληρεί όλο το πάρα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο της καθολικά προσβάσιμης εκδήλωσης. Ένα πολύ δύσκολο πρωτόκολλο. Είναι τρομερά σημαντικό για όλους, ανάπηρους και μη. Και δείχνει ότι υπάρχει θέληση από κάποιους ανθρώπους να πάνε κάποια πράγματα καλύτερα στον τόπο και στις ζωές μας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Τώρα όσον αφορά το Μέγαρο, για μένα πάντοτε το Μέγαρο είναι αυτό που ελπίζω ότι μπορεί να γίνει. Και πηγαίνει αργά και σταθερά, είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μέσα στην πορεία σιγά σιγά γίνεται να ανοίγει προς το κοινό συνεχώς. Ήδη βλέπεις πολλά νέα παιδιά, πολλά μικρά παιδιά καθημερινά να παίζουν στους διαδρόμους του, να τρέχουν, να πηγαίνουν, να έρχονται, νέοι άνθρωποι να μπαίνουν. Έχουν φτηνήσει πολύ τα εισιτήρια, ενώ από όταν είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του το Μέγαρο. Έχει ζωντανέψει το Μέγαρο. Ναι, έχουν φτηνήσει τα εισιτήρια για άνεργους, για μεγάλους ανθρώπους, για φοιτητές. Είναι αυτή η βιβλιοθήκη που είναι σπουδαία και εξαιρετική. Είναι αυτή η χώρη που λειτουργούν και από ένα προσωπικό που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Η ελπίδα μου η μεγάλη είναι ότι θα αποτελέσει κάποτε ένα φυτώριο, έναν ελεύθερο χώρο δημιουργίας και έκφρασης. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο σήμερα, γιατί το βλέπουμε μόνο το όνομα Μέγαρο, τρομάζεις, λέει, για εμείς που δεν γεννηθήκαμε και δεν μεγαλώσαμε σε Μέγαρα, λες, εντάξει, εγώ τι δουλειά έχω εκεί, ας πούμε. Έχει κάποια τέτοια προβλήματα που φέρνει από το παρελθόν του. Απ' την άλλη μεριά είναι ένας χώρος δημόσιος πια, δικός μας, ο οποίος μπορεί να ανθίσει και πρέπει να ανθίσει. Και θα γίνει με αργά βήματα, γιατί όλα τα καλά αργά γίνονται στη χώρα. Τα κακά γίνονται απότομα εδώ. Θέλει υπομονή, αλλά ελπίζω ότι σε κάποια χρόνια έτσι θα έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο μέσα στην κοινωνία και μια διαφορετική λειτουργία. Χωρίς να θεωρώ ότι δεν είναι σημαντική η λειτουργία που έχει σήμερα. Mm-hmm. Έχει τεράστια προσφορά και μέσα στα χρόνια που πέρασαν και σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα όταν εμείς το κάνουμε πραγματικά δικό μας. Ο Θεός Διόνυσος εξάλλου είναι υπεύθυνος για την άνθηση. Για να δούμε. Για να δούμε. Ευχαριστώ.